γι' αυτό πρέπει να σας ευνηδιάζω για να βλέπω πώς ζείτε και τι προβλήματα έχετε κι εσείς και όχι μόνο η ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα και όλος ο κόσμος, ο οποίος κάτι προσδοκά σε εμάς. Ο οποίος όταν σε βλέπει να έρθεις έξω από το κομματικό σου λέει θέλω και εγώ να μιλήσω. Τι μας ερώτησαν τα παιδιά του που δεν μας είπαν δύο. Έτσι, μπράβο, μιλήστε στον πρόεδρο, μιλήστε. Θα τα κλείσουμε. Μιλήστε στον πρόεδρο. Δεν δίνει παραπάνω χρήματα στους καθηγητές, δασκάλους, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στην Πάρο και στη Μύκονο κτλ. Εκεί όχι. Καλημέρα από την πολύ όμορφη Αμφιλοχία. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος είναι πολύ πιεσμένος. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε θέμα να κρατήσουμε την νεολαία μας εδώ στην περιφέρεια. Το χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες θα επηρεάσει την τοπική κοινωνία πολύ. Μάλιστα, μία καταστηματάρχης μου είπε πώς είναι δυνατόν να πληρώνουμε τα ίδια όπως ένα κατάστημα στο Κολωνάκι. Και απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουμε στέρημα κοινής λογικής σε αυτή τη χώρα. Αλλά να ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να βελτιώσει την κατάσταση και όσο είναι εξωματική αντιπολίτευση μέχρι να γίνει κυβέρνηση θα αναδεικνύει τα θέματα της Αμφιλοχίας και όλης της περιφέρειας. Κρατήστε γερά, κρατήστε το χαμόγελο και χρόνια πολλά. Πέρα σε πλήσω εγώ να πούμε. Γιατί εγώ... Τι εσύ κάτσι. Είμαι κόντρα να πούμε στο σύστημα να πούμε επειδή λέει ξέρεις Κασελάκη λέει να πούμε τον ήξερε. Είναι σχετικά λέω να πούμε, όπου οι άλλοι ήταν καφενεία λέω, και είπα να ψηφίσω έναν άλλο το ξέρω. Καφετέρια. Θα τον αλέξω, να γελάς έτσι. Δεν σε γελάς όμως, το ξέρεις. Και να μην γελάεις, έχουμε φάει τόσο κορόιδημα εδώ από το σύστημα, που έχουμε μπουκτήσει. Δεν έγινε και τίποτε. Θα όλους είχαμε σίγουρος το δρόμο σας, γελάς μας. Και σαν να σε παίζουμε. Με μια αναλογία. Μπορεί και να μην μας γελάεις. Αυτή όμως εδώ δεν είναι πατέρα. Είναι απολύτως θεμητή προσέγγιση. Και το να έχεις κάποιος σκεπτικισμό, το βάρος είναι στους ώμους μου, να σε βγάλω ασπροπρόσωπο. Χαίρομαι πολύ για το 1/3 από αυτά. Να πούμε και το 1/3 από αυτά και είμαστε ευχαριστημένοι. Την αγαπάμε πολύ την Αμφιλοχία. Για όλη την περιφέρεια. Ευχαριστώ. Παιδιά, δεν έχω κάνει κάτι ακόμα. Όταν καθαρίσουμε τον τόπο και δώσουμε λίγο ζωή εδώ πέρα στην περιφέρεια, τότε να μας το πείτε. Βάλτε πλάτη γιατί είμαστε άπατα. Και εσείς σε μένα. Εντάξει. Να προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τι λέγεσαι. Τελείωσες. Τσίπρας. Όταν καθαρίσουμε τον τόπο τότε. Δεν βλέπεις εγώ τι είναι. Θα πάμε. Όλα καλά κυρία. Καλή επιτυχία να είστε. Ναι, αυτό το είπα και εγώ. Πώς ήταν πράγματα. Όλη την ώρα ανακοινώνουμε μέτρα και τρεις τα πού κοιτάμε. Θα κάνετε να απαντήσεις και να θα μου ταυτοποιήσει για να πεις στο επίπεδο και θέσεις αριθμούς μέτρες. Και κάμερες και επιστημονικό ασφάλειες. Το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό το οποίο λέμε είναι το μαχαίρι στο κόκαλο. Θα σε εφαρμόσει. Εντάξει, αυτό. Κόντρα! Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει βρει τις λύσεις. Δεν μιλάμε για ρομπότικα εδώ πέρα. Μιλάμε για την λογική. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, αδύναμη, εάν εσείς μου δεν είναι δύναμη. Απλά πράγματα. Μάτσε, ψάχνει. Να μην κυρίσουμε, δεν πάμε. Καλή μέρα σας. Δεν ξέρω. 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 Δεν
Πώς είστε? Και στα αρχικά κέντρα έχουμε στερεότυπα πολλά, προκαταλήψεις. Αλλά καλό είναι και έξω από την Αθήνα να μπορούμε να... Πώς είμαστε, ναι, γιατί δεν έχουμε... Ξέρω, το ξέρω. Και έχετε την ευθύνη να ενημερώνετε και τις μεγαλύτερες γενιές. Έχετε... Εδώ, το οποίο οργάνωση υπήρχε, ήτανε για τα πάντα. Ήτανε για τα πάντα. Ψηφίζανε δεξιά και έλεγαν ότι είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα πήγανε στους Τσαλούς και μας έδειξαν οι μάτια. Έλα, πάμε από την αρχή. Εντάξει, από την αρχή μια γροθιά. Δύο λεπτά για να φύγουμε. Για πάμε. Δύο λεπτά να πάμε, δεν ξέρω πώς όλες. Συγχαιρετήσουμε το αριστερό γιατί με το δεξί έπιασα κάτι ψάρια εκεί. Φέρε μου το δεξί σου. Το μόχθο τον αγγίζεις, εντάξει, δεν τον αποφεύγεις. Ναι, ναι. Καρίδα, αγάπη. Κάνει και ένα πολύ γι' μέσα. Καλώς τον πρόεδρο. Πώς είσαι, ρε. Πώς να είμαι. Άπατα. Είμαστε στο πρωτογικό τομέα. Ερωτοτροπία από εκεί αυτό. Θα δεις το φως σε λίγο, μην ανησυχείς. Το φως εμείς είμαστε μικρά παιδιά και προσπαθήσαμε να το δούμε τώρα. Πρόεδρε, είμαι μέλος της Νομαρχιακής Συμμετεροπολίου. Τσούκας. Γεια σου. Εκπαιδευτικός. Εκπαιδευτικός. Ναι. Αυτό είναι λειτουργήμα. Όχθος, λειτουργήμα. Εντάξει, αυτά ρε παιδιά, αυτά τα θέματα κοινή λογική, το πόσο πολύ στερούν στη χώρα. Μια φορά να ρωτιέσαι.